Θα καλωσορίσω στο στούντιο τον διευθυντή της εφημερίδας Ριζοσπάστη και μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Λοιπόν, παρακολουθήσατε φαντάζομαι και την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς αποτιμάτε όλα αυτά που ακούσατε και σε σχέση με τα εργασιακά, αλλά νομίζω ότι θα ανοίξει και για το συνδικαλιστικό νόμο μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ότι αυτό που έπαιξε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως δίκαιη ανάπτυξη, το παραμύθι αυτό, το είδαμε να συνεχίζεται σήμερα με το παραμύθι της ανάπτυξης για όλους. Ναι. Ήταν ένα από τα συνθήματα, τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είτε η δίκαιη ανάπτυξη, είτε η ανάπτυξη για όλους, όπως και να την ονομάσουμε, είναι αυτό που λέμε εμείς καπιταλιστική ανάπτυξη. Δηλαδή, μια ανάπτυξη που γίνεται με σκοπό την αύξηση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή η ανάπτυξη προϋποθέτει το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Και αυτό που ονομάζουν δίκαιο ή, πώς το λένε, για όλους, στην πραγματικότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι από το φαγοπότι που γίνεται των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μερικά ψίχουλα να μοιράζονται στους στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτά τα ψίχουλα όμως ο κόσμος τα ζητούσε πολύ καιρό το τώρα. Πρόβλημα και είναι και μια ανάσα για την τσέπη τους. Το πρόβλημα είναι ότι ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια έχει εκπαιδευτεί. Δηλαδή τον έχουν βάλει σε μια λογική να μάθει να ζει με ψίχουλα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς τουλάχιστον σαν κόμμα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα παραπέρα. Εμείς ποτέ δεν υποτιμήσαμε δεν είναι ή συνάρτηση δεν του αγνοήσαμε. Του όμως όλο αυτό. Είναι συνάρτηση των κερδών τα οποία αυτή τη στιγμή είναι υπέρογκα. Είναι συνάρτηση του γεγονότος ότι στη φορολογία το 95% της φορολογίας βγαίνει από τα φτωχά λαϊκά στρώματα και το 5% βγαίνει από αυτούς που τα έχουν, από τους λίγους, από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αλλά για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα, εμείς ως κόμμα ποτέ δεν υποτιμήσαμε την ανάγκη σε καμία περίπτωση. Άλλωστε εμείς ζούμε μέσα στον κόσμο, μέσα στην εργατική τάξη, μέσα στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τα μέλη μας, τα στελέχη μας είναι στην πρώτη γραμμή αγώνων για τη βελτίωση και για το μικρότερο και για το ελάχιστο που μπορεί να υπάρχει. Όμως, εκτός από αυτό, εμείς θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ειδικά σε συνθήκες που πια μιλάνε όλοι για ανάπτυξη, για ανάκαμψη. Έχουμε ερωτήματα και επιφυλάξεις, αν θέλετε, πόσο αυτή η ανάπτυξη και η ανάκαμψη θα αντέξει και θα κρατήσει τα επόμενα χρόνια. Με δεδομένο ότι δεν αφορά μόνο την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά αφορά και την πορεία της διεθνούς οικονομίας. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη άλλη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για ανάπτυξη και ανάκαμψη, από τη στιγμή που παράγεται ένας πλούτος, ο οποίος πλούτος παράγεται πρώτα απ' όλα από τη δουλειά των χιλιάδων και των εκατομμυρίων εργαζομένων, αυτό που τίθεται είναι το να ανακτηθούν, να ανακτηθούν αυτά που χάθηκαν την περίοδο της κρίσης. Δεν είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, ούτε με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε βεβαίως με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω, κύριε Παπασταύρου. Και κυρίως να βγουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Για να κλείσουμε, αυτό που με ενδιαφέρει και περιμένω το δω και στον Ριζοσπάστη, είναι σχετικά με αυτά που ακούσαμε, τι είναι η θέση σας για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Αν είστε υπέρ ή κατά, είναι κάτι που το ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, εξαρτάται τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ζήτημα είναι. Τα καταγράφονται λεπτομερώς οι υπερορίες. Προς τη θετική κατεύθυνση. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της καταγραφής των υπερορίων είναι ζήτημα ενός μηχανισμού καταγραφής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν, υπογράφουν ότι δουλεύουν τετράωρο και δουλεύουν 7ωρο και 8ωρο. Αυτή είναι η εργασιακή πραγματικότητα. Έτσι δεν θα διασφαλιστεί με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας που θα καταγράφεται ακριβώς οι ώρες που θα εργάζονται. Γιατί θα διασφαλιστεί αυτό. Γιατί αν δεν είναι για 8ωρο. Με τον ίδιο τρόπο που αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος, ο οποίος υπογράφει για 4ωρο και δουλεύει 8ωρο, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται αυτό σήμερα, με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και η μη καταγραφή των υπερωριών. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε συνθήκες που η εργοδοσία είναι ασίδωτη, που της έχει δοθεί το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει στους εργασιακούς χώρους, μιλάμε για μέτρα τα οποία στην πραγματικότητα η εφαρμογή τους και το πώς μπορούν, πώς το λένε, να αποδώσουν πραγματικά σε σχέση με
ειδικά τους νεότερους εργαζόμενους, οι οποίοι βιώνουν πιο έντονα αυτή την κατάσταση, φτάνει στο όριο του αστείου δηλαδή να συζητάμε. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα κάνει και μια προσπάθεια το να βάλει περιορισμούς στη συνδικαλιστική δράση. Και σε απεργίες. Στις απεργίες. Δεν είναι και αυτό πρωτοτυπία δικιά της. Είναι ένα πράγμα που ξεκίνησε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Συνεχίζει όμως αυτή την κατεύθυνση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί είστε αντίθετος? Κοιτάξτε να δείτε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν είναι μόνο ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι ένα συνολικότερο πλαίσιο το οποίο λέει ότι. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε μια σύγχυση που υπάρχει. Υπάρχει πολλές φορές η σύγχυση η οποία λέει ότι να έχουν τα συνδικάτα μητρώα. Ναι. Βεβαίως και έχουν μητρώα τα συνδικάτα. Έχουν καταγεγραμμένα μέλη. Έτσι, υπάρχουν σε αυτά στις διαδικασίες και στις, και στις εκλογές. Υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι ελέγχουν όλο αυτό. Λοιπόν. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι το φακέλωμα των εργαζόμενων. Μένει να το δούμε. Γιατί στην πράξη. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα... Το είμαι στο συνδικάτο, έτσι, συνδικαλίζομαι. Θα δούμε κατά πόσο λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Κύριε Παπασταύρου, να σας ευχαριστήσουμε και εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ.